Εγώ θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως από την καρδιά μου και τη Μητρόπολη και τον Δημαρχό και οπωσδήποτε να αναγνωρίζεις κάποιον άνθρωπο γιατί ό,τι έχει προσφέρει, το λίγο που προσφέρω κι εγώ είναι μεγάλη ικανοποίηση. Αυτά που είδατε είναι λίγοι από τη δουλειά που έχω κάνει. Εν πάση περιπτώσει, με είδε ένα στον δρόμο, ένα συνάδελφο που ξέρει τι κάνω στο εξωτερικό. Μου λέει: τι κάνει στο εξωτερικό? Λέω: δουλεύω σε ένα μαγειρικό. Και βεβαίω σηκώθηκα και έφυγε. Έχει δει. Διότι δυστυχώ εμεί δεν μπορούμε να κρύψουμε και τίποτα. Οπωσδήποτε έχει δει 2-3 ταινίε μου. Για το Θεό δηλαδή. Βάστε εδώ, να μην σας κουράσω με πολλά λόγια. Έχω και άσχημη φωνή από ό,τι μου λένε, γιατί όταν βγήκα εγώ στη δουλειά μου, λέει, με αυτή τη φωνή θέλει να κάνει και θέατρο. Έξω βεβαίως να βγήκα. Ήταν ένας παραγωγός του ραδιοφώνου και μου λέει, θα κάνουμε μια εκδομή, μια εκπομπή. Θα το λέμε μόνο για γυναίκες και θα μιλάμε. Λέω, πες το σου λένε. Δεν σας περιδόξω πολύ, σας κούρασα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσφαση. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ο κύριος Βαγγέλης Σίμος, ο Δήμαρχός μας, ίσως ο νεότερος Δήμαρχος στην Ελλάδα, να δώσει μια τιμητική πλακέτα στον κύριο Μπογκά. Καλά, μία. Thank you.